οι μοναχοί πολεμιστές οι οποίοι εδώ και αιώνες καλύπτονταν από ένα πέπλο μυστηρίου. Οι Σαολίν, πηγή δέους και θαυμασμού, αποτελούν πηγή έμπνευσης για πλήθος ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Ο περισσότερος κόσμος τους έμαθε βέβαια μέσα από την τηλεοπτική σειρά Kung Fu. Συχνά τους βλέπαμε να πετούν στον αέρα, να περπατούν στα σύννεφα, να ακροβατούν και να διχάζουν κόσμο και κοσμάκι ανάμεσα στο θρύλο και την πραγματικότητα. Τα ουσιαστικά μυστικά του τάγματος των πολεμιστών μοναχών Σαολίν δεν διέρευσαν αλλά κρατήθηκαν επτασφράγιστο μυστικό. Ό,τι γνωρίζουμε για τους συγκεκριμένους πολεμιστές είναι μόνο αποσπάσματα και όχι όλη η ιστορία. Το τάγμα των Σαολίν ιδρύθηκε από το βουδιστή μοναχό Μποντιντάρμα. Ήταν ένας Ινδός πρίγκιπας ο οποίος απαρνήθηκε τα πλούτη, την άνετη ζωή, τις γυναίκες, τις αμαρτίες και τις ανέσεις και αφιέρωσε τη ζωή του στο δρόμο της πνευματικής αναζήτησης. Είχε επισκεφτεί τον αυτοκράτορα της Κίνας, ο οποίος αυτοκράτορας είχε αναθέσει σε κάποιους βουδιστές μοναχούς να μεταφράσουν βουδιστικά κείμενα για να μπορέσει ο ίδιος να φτάσει στην πνευματική ολοκλήρωση. Αλλά τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Για να φτάσει κανείς στην πνευματική ολοκλήρωση, δεν έπρεπε να προσπαθήσουν οι άλλοι, αλλά ο ίδιος. Έτσι, ο Μποντιντάρμα αναχώρησε από το παλάτι για το μοναστήρι και μέχρι να φτάσει εκεί κέρδισε και συνοδοιπόρο τον πρώην πολεμιστή Σεν Γουάνγκ. Ο προορισμός του, ο ναός Σαολίν, ο οποίος είναι ένας από τους διασημότερους βουδιστικούς ναούς στον παγκόσμιο χάρτη. Το αρχαίο μοναστήρι ήταν τοποθετημένο ανάμεσα σε όμορφα βουνά, τα βουνά Σόγκ. Ήταν φτιαγμένο μέσα σε δάσος, του οποίου τα δέντρα ήταν καμένα και κομμένα. Όμως, μετά από αναδάσωση που διέταξε ο αυτοκράτορας, ονομάστηκε Σαολίν, που σημαίνει νεαρό δάσος. Αρχικά ο Μποντιντάρμα δεν έγινε δεκτός στη μονή και αποσύρθηκε σε γειτονική σπηλιά για 9 χρόνια όπου εκεί διαλογιζόταν και παράλληλα παρατηρούσε τις κινήσεις διαφορών ζώων, ειδικά όταν μάχονταν και άρχισε να δημιουργεί ένα σύστημα πολεμικής τέχνης βασισμένο σε αυτές ακριβώς τις κινήσεις. Όταν οι μοναχοί τον προσκάλεσαν στο ναό και αναγνώρισαν την πνευματικότητά του, του ετοίμασαν ειδικό χώρο, όπου και συνέχισε το διαλογισμό του για ακόμα 4 χρόνια. Όλο αυτόν τον καιρό, Σεν Γουάνγκ έστεκε έξω από το δωμάτιο και ζητούσε από τον Μποντιντάρμα να τον διδάξει, δίχως όμως να λαμβάνει κάποια απάντηση. Κάποια χειμωνιάτικη ημέρα που χιόνιζε, στέκονταν παγωμένος έξω από το παράθυρο, όταν πήρε ένα κομμάτι πάγου και το πέταξε για να διακόψει το διαλογισμό του Μποντιντάρμα. Ο Σεν Γουάνγκ θυμωμένος ρώτησε τον Μποντιντάρμα πότε επιτέλους θα τον δίδασκε και η απάντηση που έλαβε για πρώτη φορά ήταν όταν θα έπεφτε κόκκινο χιόνι από τον ουρανό. Ο Σεν Γουάνγκ τράβηξε το σπαθί του και έκοψε με αυτό το αριστερό του χέρι, περιστρεφοντάς το στη συνέχεια ψηλά από το κεφάλι του. Το αίμα πάγωσε στον αέρα και από το πολύτο κρύο έπεσε στο έδαφος σαν κόκκινο χιόνι. Έτσι ο Μποντιντάρμα ξεκίνησε να τον διδάσκει. Η Σαολίν, τιμώντας τη διάρκεια των αιώνων, τη βαθιά αφοσίωση και τη θυσία του Σεν Γουάνγκ, χαιρετούν ο ένας τον άλλον μόνο με το δεξί τους χέρι. Η εκπαίδευση στις πολεμικές τέχνες ήταν σκληρή και καθημερινή από την Ανατολή έως τη Δύση. Οι εκπαιδευόμενοι μοναχοί έπρεπε μάλιστα να περάσουν από δοκιμασίες. Περπάτημα πάνω στο νερό, πολυώρο κρέμασμα από σχοινί, περπάτημα πάνω σε ριζόχαρτο δίχως να το σκίζουν και άλλες πολλές. Κατά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του έπρεπε ο κάθε μοναχός να περάσει από τη δοκιμασία των 4 δωματίων. Στο πρώτο δωμάτιο της χαρούμενης λύπης, στο δεύτερο δωμάτιο, το δωμάτιο της αντοχής, το τρίτο δωμάτιο, στο σκοτεινό δωμάτιο και στο τέταρτο δωμάτιο, το δωμάτιο της εκδίκησης. Και κάπως έτσι ιδρύθηκε το σύστημα εκπαίδευσης Σαολίν Κουνγκ Φου και αργότερα δημιουργήθηκαν πολλά άλλα είδη πολεμικών τεχνών της Ανατολής. Στη
Στη σύγχρονη μετάφραση είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας και όχι μια επιθετική πολεμική τέχνη, η οποία συνδέει την πνευματικότητα του βουδισμού με την πολεμική τέχνη. Δηλαδή, ο μοναχός Σαολίν δεν επιτίθεται ποτέ, αλλά υπερασπίζεται τη ζωή του και τη ζωή γύρω του με κάθε κόστος. Όταν οι μοναχοί Σαολίν βοήθησαν σε εμφύλιο πόλεμο να σωθεί ο θρόνος, αλλά και πιο σημαντικό ο γιος του αυτοκράτορα, ως δείγμα ευγνωμοσύνης, η μονή Σαολίν αναγνωρίστηκε ως η σημαντικότερη στην Κίνα. Ήταν η πρώτη φορά που έγιναν ευρέως γνωστές οι εντυπωσιακές τους ικανότητες στις πολεμικές τέχνες. Μάλιστα, δημιουργήθηκε η φήμη η οποία κρατά μέχρι σήμερα, ότι ένας μοναχός Σαολίν αξίζει όσο χίλιοι στρατιώτες. Oh!